Κατά χειροκροτούμενος έφτασε το βράδυ της Κυριακής στο εκλογικό κέντρο της παράταξης Γιάννα Νέα Εποχή ο Μωυσής Ελισάφ, που εξελέγει νέος δήμαρχος Ιωαννίνων από τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μια εκλογή ιστορική, και από χθες το βράδυ η είδηση κάνει το γύρο όχι μόνο της χώρας αλλά και του διεθνούς τύπου λόγω του μεγάλου συμβολισμού της, μιας και ο κύριος Ελισάφ είναι ο πρώτος Εβραίος που εκλέγεται δήμαρχος στην Ελλάδα. Ο κύριος Ελισάφ επικράτησε με ποσοστό 50,33% έναντι του νυν δημάρχου Θωμά Μπέγκα, που συγκέντρωσε κατά την χθεσινή εκλογική διαδικασία ποσοστό 49,67% σε μια εκλογική αναμέτρηση που είχε τα χαρακτηριστικά θρίλερ και μάχη στήθος με στήθος για τους δύο μονομάχους του μεγαλύτερου Δήμου της Ηπείρου. Σε απόλυτους αριθμούς, ο κύριος Ελισάφ συγκέντρωσε 17.789 ψήφους έναντι 17.554 του Θωμά Μπέγκα, ενώ η αποχή έφτασε στο 51,4%. Το προβάδισμα μεταξύ των δύο μονομάχων στην πρώτη ώρα της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων εναλλασσόταν για να απαγιωθεί στη συνέχεια το προβάδισμα του Μωυσή Ελισάφ και να επισφραγιστεί με την τελική του επικράτηση. Στις πρώτες του δηλώσεις από το εκλογικό κέντρο της παράταξης Γιάννα Νέα Εποχή, όπου έφτασε καταχειροκροτούμενος από τον κόσμο που είχε κατακλείσει το δρόμο, ο νεοεκλεγής δήμαρχος Ιωαννίνων έκανε λόγο για μια μεγάλη ανατροπή, για ένα μεγάλο άλμα πρόοδου, εκφράζοντας την συγκίνησή του, αλλά κυρίως την βαριά ευθύνη απέναντι σε όλους τους δημότες. Μάλιστα, εμφανίστηκε ενωτικός απευθυνόμενος και σε όσους δεν στήριξαν την υποψηφιότητά του, λέγοντας πως οι εκλογές τελείωσαν και στη Νέα Εποχή θα πορευτούμε όλοι μαζί. Σήμερα τα Γιάννενα έκαναν μια μεγάλη ανατροπή, ένα μεγάλο άλμα πρόοδου. Αισθάνομαι βαθιά συγκίνηση και βαριά την ευθύνη απέναντι σε όλους τους συνδημότες μου. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους μας στήριξαν σε αυτό το δύσκολο και επίπονο αγώνα. Θέλω να απευθυνθώ και σε όσους δεν μας ψήφισαν για να τους πω ότι οι εκλογές τέλειωσαν και στη Νέα Εποχή θα πορευτούμε όλοι μαζί. Θέλω να συγχαρώ τον Θωμά Μπέγκα, απευθυνόμενος στους επικεφαλής όλων των παρατάξεων, τους διαβεβαιώνω ότι η επόμενη μέρα θα μας βρει μαζί, να ενώνουμε δυνάμεις για να πάμε τα Γιάννενα ψηλά. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου, όλα τα μέλη της παράταξης που ο καθένας από το δικό του μετερίζει έβαλε το λιθαράκι του για το σημερινό αποτέλεσμα. Με το ίδιο ήθος, με τις ίδιες αξίες και αρχές, θα εμπορευτούμε τα επόμενα 4 χρόνια με ένα στόχο, τα Γιάννενα της νέας εποχής. Και από όλοι που θα μπορεί να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους δημότες, αλλά και μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Και η θητεία των συνεργασιών, έτσι αναγκαστικά θα υπάρξουν συνεργασίες. Νομίζω ότι από την πρώτη ώρα είπα ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε ισότιμα με όλους για το καλό της πόλης. Ο κ. Ελισάφ κλήθηκε μάλιστα να κάνει και μια εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και τι ήταν αυτό τελικά που έδωσε την νίκη στην δική του παράταξη. Το γεγονός ότι υπήρξαμε μια ακιδεμόνευτη, αδέσμευτη παράταξη που απαντούσε στα ερωτήματα των πολιτών, στο ύφος και ήθος όλης αυτής της προεκλογικής, μακράς προεκλογικής περιόδου, στους αξιόλογους συνεργάτες μας. Κρίθηκε νομίζω στο ακριβώς αυτά τα σημεία που είπα, στο ότι παρουσιάσαμε μια πιστικότερη πρόταση, στο ότι είπαμε ότι είναι καιρός να αλλάξει σελίδα αυτή η πόλη για να μπει στη νέα εποχή. Συνεχίζουμε με χαμόγελο, ήταν το μήνυμα που έστειλε με δήλωσή του για το εκλογικό αποτέλεσμα ο νυν δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας από το εκλογικό κέντρο της δικής του παράταξης, όπου οι συνεργάτες του και οι άνθρωποι που στήριξαν την προσπάθεια της παράταξης Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, τα οποία ο ίδιος τους ανταπέδωσε. Ο κύριος Μπέγκας υπογράμμισε ότι η παράταξή του θα είναι παρούσα όπως πάντα, συγχαίροντας τον κύριο Ελισάφ για την εκλογή του και ευχαριστώντας τους πολίτες που συμμετείχαν στις εκλογές ανεξαρτήτως του τι ψήφισαν. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία, ό,τι και αν επέλεξαν να ψηφίσουν. Επειδή είχαμε μεγάλα ποσοστά αποχής, θέλω να απευθυνθώ και σε όσους επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στις εκλογές και να πω για άλλη μια φορά ότι η συμμετοχή είναι καθήκον μας, γιατί θωρακίζει τη δημοκρατία μας. Φίλες και φίλοι, ένας όμορφος και δύσκολος εκλογικός αγώνας έφτασε στο τέλος του. Δώσαμε τον αγώνα με ήθος και αξιοπρέπεια. Οι συμπολίτες μας ανέδειξαν την παράταξή μας Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα, πρώτη δύναμη και τη μεγαλύτερη παράταξη μέσα στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα μας τίμησε με την ψήφο του το μισό εκλογικό σώμα των συμπολιτών μας και τους ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά μου. Θα είμαστε παρόντες όπως ήμασταν πάντα. Συγχαρητήρια στον αποψινό νικητή των εκλογών
κύριο Μωυσή Ελισάφ. Ευχαριστώ και πάλι, μέσα από την καρδιά μου, όλες και όλους σας. Συνεχίζουμε με το χαμόγελο. Αμέσως μετά, ο κύριος Μπέγκα, συνοδευόμενος από μια μεγάλη αντιπροσωπεία της παράταξής του, μετέβη στο εκλογικό τμήμα της παράταξης του κυρίου Ελισάφ και τον συνεχάρη. Ερωτηθείς μάλιστα για την επόμενη μέρα στο Δήμο και τις ενδεχόμενες συνεργασίες, ο κύριος Μπέγκα σημείωσε ότι πρόκειται για αποφάσεις που θα ληφθούν από την ίδια την παράταξη. Έγιναν οι δηλώσεις ότι δεν θα γίνουν για σήμερα. Υπάρχει παράταξη, δεν υπάρχει φυσικό πρόσωπο. Οι παρατάξεις συνεδριάζουν, κάνουν απολογισμούς, κάνουν αποτιμήσεις και καράνουν στρατηγικές. Δεν είναι προσωπική επιλογή, είναι επιλογή της παράταξης η επόμενη μέρα. Οι διαθέσεις μας, βέβαια, γενικώς είναι διαθέσεις να συνεργαζόμαστε για το καλό του τόπου. Αυτή είναι η βασική μας διάθεση. Είναι εύλογο αυτό που είπε, ότι θα πρέπει να συνετίσει με τους συνεργάτες του για το ενδεχόμενο των μελλοντικών συνεργασιών. Εμείς είπαμε από την αρχή ότι είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες με όλους, ισότιμη βάση. Νωρίτερα στα εκλογικά κέντρα και των δύο υποψηφίων του δεύτερου γύρου είχαν βρεθεί για να συγχαρούν τους κυρίους Ελισάφ και Μπέγκα η επικεφαλής παράταξης Ιωάννα 2023 Τατιάνα Καλογιάννη, ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννα τώρα Άρης Μπαρτζόκας, ενώ στο εκλογικό κέντρο του κυρίου Ελισάφ μετέβη για να τον συγχαρεί και ο επικεφαλής της ανεξάρτητης δημοτικής πρωτοπορίας Νίκος Γκόντας. Να ευχηθώ από καρδιάς η επιλογή των συμπολιτών και είμαι βέβαιος γι' αυτό θα είναι παγαθό και υποφελία της πόλης μας. Έχουμε χρέος όλοι να ενώσουμε δυνάμεις για να λύσουμε προβλήματα, με μοναδικό αντίπαλο τα προβλήματα του τόπου. Το 2002, οπότε με τον νέο δήμαρχο, τότε από κοινού και μαζί ήμασταν. Συμπορευτήκαμε και του εύχομαι από καρδιάς και από ψυχής, όντας βέβαιος ότι θα δουλέψει για το καλό της πόλης. Να είστε καλά, δήμαρχε, και πάλι. Γεια σας. Το πανηγυρικό κλίμα στο εκλογικό κέντρο της παράταξης Γιάννα Νέα Εποχή είχε ξεκινήσει από νωρίς και βέβαια η τελική νίκη συνοδεύθηκε με χορούς υπό τους ήχους ζωντανής παραδοσιακής μουσικής.